Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλώς ήρθατε στο ιατρείο μου. Είναι γεγονός ότι η οστεοαρθρίτιδα του ισχύου είναι μια ιδιαίτερα συχνή πάθηση στις μέρες μας. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι ασθενείς, οι άνθρωποι ζουν περισσότερο και επομένως οι εκφυλιστικές διαδικασίες του σώματός τους, του σώματός μας, που έρχονται σε μεγαλύτερη ηλικία, γίνονται όλο και πιο συχνές. Οπότε σήμερα θα μπορέσουμε να μιλήσουμε ειδικότερα γι' αυτό, για τα αίτια και για τις διαδικασίες που κάνουμε, τις θεραπευτικές διαδικασίες, και συγκεκριμένα για μια νέα τεχνική ιδιαίτερα εξελιγμένη που εφαρμόζουμε στο κέντρο μας, την τεχνική MicroHip. Όταν λέμε οστεοαρθρίτιδα του ισχύου, εννοούμε τη βλάβη των αρθρικών επιφανειών στην περιοχή, στην άρθρωση του ισχύου. Οι αρθρούμενες επιφάνειες, η κεφαλή του μυριαίου οστού και η απέναντι πλευρά, ο αρθρικός χόνδρος της κοτήλης, αρχίζουν και υφίστανται μια εκφύλιση, φθύρονται δηλαδή, και οι επιφάνειές τους από λίες, όπως θα έπρεπε φυσιολογικά να είναι, και που θα έπρεπε να επιτρέπουν μια πολύ εύκολη και ανεμπόδιστη κύληση και κίνηση, αρχίζουν να γίνονται ανώμαλες, αρχίζουν να γίνονται να έχουν ανώμαλες επιφάνειες, κρατήρες, να αποκολλάται, αποφλοιώνεται ο αρθρικός χόνδρος και έτσι να γίνεται δυσκολότερη και επώδυνη η κίνηση του ισχύου. Η θεραπεία της οστεοαρθρίτιδας διακρίνεται σε επεμβατική και μη επεμβατική. Οι μη επεμβατικές επιλογές περιλαμβάνουν εγχύσεις στην άρθρωση του ισχύου, οι οποίες μπορεί να διακρίνονται επίσης σε φαρμακευτικές και βιολογικές. Η τεχνική MicroHip είναι μια ιδιαίτερα νέα εξελιγμένη τεχνική αρθροπλαστικής ισχύου που περιλαμβάνει τη διαχείριση των μαλακών μοριών με ένα τρόπο τέτοιο που να προκαλεί το μικρότερο δυνατό ιστικό τραυματισμό, δηλαδή να κάνουμε το μικρότερο τραύμα στους μυς και στους στένοντες, και αυτό το επιτυχάνουμε πηγαίνοντας προσπερνώντας τους στένοντες και τα μαλακά μόρια της άρθρωσης, δηλαδή δεν ανοίγουμε, δεν κόβουμε τένοντες, δεν πειράζουμε νεύρα, δεν πειράζουμε τον αρθρικό θύλακο και καταφέρνουμε να διεισδύουμε μέσα από φυσικά μονοπάτια που έχει η άρθρωση του ισχύου, για να καταφέρουμε να μπούμε στο χώρο που βρίσκεται η κεφαλή του ισχύου και η κοτήλη. Αφού το καταφέρουμε αυτό, χρησιμοποιούμε μοντέρνα υλικά, εμφυτεύματα, τα οποία προκαλούν μικρότερο ιστικό τραυματισμό. Μαζί μου σας έχω ένα παράδειγμα τέτοιων εμφυτευμάτων παλαιότερης γενιάς. Βλέπουμε έχουμε έναν παρόμοιο σχεδιασμό αρθροπλαστικών, όπου έχουμε μία αρθροπλαστική παλαιού τύπου εντός εισαγωγικών, όπου βλέπουμε το εμφύτευμα να πρέπει να είναι ιδιαίτερα μακρύτερο και να διεισδύει ιδιαίτερα βαθιά μέσα στον αυλό του μυριαίου οστού, σε αντίθεση με ένα μοντέρνο εμφύτευμα, το οποίο βλέπουμε ότι είναι ιδιαίτερα μικρότερο σε μήκος, τουλάχιστον 3 εκατοστά μικρότερο συνολικά σε μήκος σε σχέση με τα παλαιότερα εμφυτεύματα, πράγμα που προκαλεί ιδιαίτερα μικρότερο ιστικό τραυματισμό και στον αυλό του μυριαίου, με συνέπεια ο ασθενής να νιώθει καλύτερα και να απαλλάσσεται από τους πιθανούς δυνητικές ενοχλήσεις που μπορεί να έχει μετά την αρθροπλαστική του ισχύου στο μυριαίο οστό του. Η επέμβαση ολικής αρθροπλαστικής ισχύου, όπως είπαμε και πριν, είναι ιδιαίτερα συχνή, γιατί αφορά σε ασθενείς οι οποίοι έχουν μια βαριά, που πάσχουν από μια βαριά οστεοαρθρίτιδα του ισχύου. Ως αντιμετώπιση, η αρθροπλαστική του ισχύου γίνεται σε πάρα πολλά κέντρα σε όλη την Ελλάδα από γιατρούς, ορθοπαιδικούς χειρουργούς που είναι εξειδικευμένοι σε αρθροπλαστική του ισχύου.